Ξεκινάμε να δούμε τις διεθνείς εκθέσεις του 2023. Θα σας κάνω μια περιγραφή για τα βασικά στοιχεία της έκθεσης και για τον καλλιτέχνη και θα δούμε μετά δύο βίντεο για τον καθένα, για την κάθε έκθεση. Εδώ λοιπόν ποιο βλέπουμε, ένα πάρα πολύ αναγνωρίσιμο άνθρωπο, τον David Cockney, και θα δούμε την έκθεση που γίνεται στο Λονδίνο, είναι για την ακρίβεια Lightroom, με τίτλο Bigger and Closer, όχι μικρότερο από μακριά. Η έκθεση αυτή μόλις έχει τελειώσει, αλλά ήταν ίσως μια από τις περισσότερο πολύ αναμενόμενες εκθέσεις. Ο David Cockney που βλέπουμε εδώ, που γεννήθηκε το 1937, είναι Άγγλος ζωγράφος, σχεδιαστής, χαράκτης, σκηνογράφος και φωτογράφος. Έχουμε μιλήσει εκτενώς για τη δουλειά του. Ως σημαντικός συντελεστής στο κίνημα της pop art της δεκαετίας του 1960, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς Βρετανούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Βλέπουμε μια εικόνα από το Lightroom, την έκθεση που κάνει, την οποία ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και ο ίδιος. Ένα λεπτό, γιατί μπαίνει κόσμος συνεχώς. Ο David Cockney κέρδισε μετά τη δεκαετία του 60 για πρώτη φορά τη μεγάλη προσοχή του κοινού με τα έντονα χρωματιστά πορτρέτα και τα τοπία του. Κράτησε σταθερή την παρουσία του στην σύγχρονη τέχνη, επανεξετάζοντας και ερμηνεύοντας αγαπημένα θέματα για το κοινό, για 6 δεκαετίες πειραματιζόμενος συνεχώς με μία σειρά μέσων. Σας δείχνω και εδώ μία εικόνα από το Lightroom. Αν θυμάστε, πολλά από αυτά τα κάνει με το κινητό του πλέον ή με τον υπολογιστή του, τα έχουμε δείξει αυτά, ξεκινώντας από τη ζωγραφική και τη χαρακτική μέχρι τα θεατρικά σκηνικά που έχει κάνει, το design και πιο πρόσφατα τα ψηφιακά μέσα και τη φωτογραφία. Ο Cockney θεωρείται πλέον όχι μόνο ένας από τους πιο σημαντικούς Βρετανούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, αλλά και βασικός συντελεστής της τέχνης του Λος Άντζελες. Επίσης, παρόλο που ζει στην Καλιφόρνια, είναι ο δημοφιλέστερος ζωγράφος των Άγγλων. Οι πίνακες του ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο στις δημοπρασίες και τα φωτεινά τοπία του, που αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους και μας θυμίζουν και λίγο Van Gogh, αφηγούνται την ειδονή και τη γαλήνη. Ο David Cockney διδάσκει με τη ζωγραφική την απενοχοποίηση. Δεν διστάζει να ανακατέψει τον Ματίς με καθημερινά Polaroid στιγμιότυπα. Σε άλλες του εξάρσεις φτιάχνει σκηνικά για όπερες, γιγάντια φωτοκολάζ και αφηρημένα computer graphics. Η ζωή, λέει, είναι μια πόρνη, αλλά όσο γερνάμε, οφείλουμε να την αγαπήσουμε. Αλλιώς θα τρελαθούμε. Επιστροφή λοιπόν στην άνεση της απλότητας. Αυτό προτείνει κυρίως ο David Cockney. Αν ο Ματής προσπάθησε να απλουστεύσει τη ζωγραφική, ο Cockney είπε να ξεκουράσει το βλέμμα μας. Και άρα τι καλύτερη περίπτωση, εδώ τον βλέπουμε. Βλέπετε, έχει μια μακέτα φωτεινή και στην πραγματικότητα έχει συνεργαστεί για να φτιαχτεί αυτό το φοβερό υπερθέαμα, το οποίο πραγματικά θα το έχουν ευχαριστηθεί πολύ όσοι το έχουν δει. Αυτό που χαρακτήρισε τη ζωή του ως ομοφυλόφιλου ήταν η ελευθεριότητα, αλλά και αυτή έδωσε συχνά πνοή στα έργα του. Έκλεψε λοιπόν λίγο από την υφάλεια πολυτέλεια, μπορώ να πούμε, του Ματής, λίγο από το πλούσιο χρώμα του Ρούμπενς, αλλά και του Van Gogh, εξού βλέπετε και τα κίτρινά του, πόσο είναι ωραία και έντονα. Και του αρέσει το κίτρινο, βλέπω εδώ φοράει κίτρινο παπουτσάκι με γυαλάκι, ας πούμε. Τα ανακάδεψε λοιπόν όλα σε μια εκδοχή pop art δική του έμπνευσης και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Βλέπουμε εδώ. Πάλι βλέπω την κυριαρχία αυτό το πράσινο και το κίτρινο. Ένας άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ τη φύση και ζει πια μέσα στη φύση και έχει ζωγραφίσει και το κήπο του και όλα αυτά. Κοιτάξτε και εδώ αυτή την αλέα, ας πούμε, που έχει φτιάξει τη φθινοπορεινή και πόσο έχει τολμήσει να κάνει το χρώμα κόκκινο, βλέπουμε εδώ. Και βέβαια αυτά είναι κάτι τεράστια πανώ, γιατί έχει κάνει και κάποιες λεπτομέρειες, πινελιές.
Εδώ δεν του έκατσε και πολύ καλά. Βλέπει ο ψυχαναγκαστικός άνθρωπος που είμαι εγώ. Λοιπόν, είναι μια ζωγραφική που είναι άλλοτε αυτοβιογραφική, με πολλές γκέι αναφορές, και άλλοτε είναι μια ονειρική τοπιογραφία. Που δεν, δηλαδή προτείνει το δικό του τρόπο χωρίς να τον ενδιαφέρει η πιστότητα κτλ. Είναι σχεδόν φόβο αυτό το έργο. Και βέβαια έχει βάλει αυτό το εδώ πέρα το παλούκι μπροστά το κορμό για να μας δώσει μια αίσθηση βάθους και ότι αυτό είναι το πρώτο πλάνο, ας πούμε. Αλλά δεν τον νοιάζει και καλά κάνει. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλές φορές μια ονειρική τοπιογραφία σαν ένα διαυγές όραμα το οποίο μας χαρίζει ο Χόκνεϊ και το οποίο είναι ότι πρέπει για τέτοιες περιπτώσεις όπου ας πούμε ο χώρος αγκαλιάζει το θεατή και ο θεατής είναι σαν να μπαίνει σε μια μήτρα και απολαμβάνει ας πούμε αυτό το φοβερό θέαμα στην προκειμένη περίπτωση. Στην έκθεση λοιπόν αυτή που βλέπουμε εδώ μας έδωσε μια πολύ αισθητηριακή εμπειρία. Και ο τίτλος, όπως είπαμε, είναι Bigger and Closer, έχει και ένα σεξουαλικό υπονοούμενο, Not Smaller and Farther Away. Έτσι, και αυτό είναι το Lightroom, η είσοδος, και εδώ έχει ποζάρει μέσα. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε τα δύο βιντεάκια αυτά και μετά θα επανέλθουμε να δούμε και τις άλλες εκθέσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, στο οποίο θα δείτε ότι κάνει σαν ένα μικρό παιδάκι. Oh, wow. Said to get it right, and I am confident you ran off
Εδώ λοιπόν ήθελα να σας πω oh, wow. Εδώ ήθελα να σας πω, αν και θα ήθελα να έχουμε μία εικόνα. Ας έχουμε μια εικόνα σε stop. Ήθελα να σας πω λοιπόν εδώ ότι όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των Lightroom είναι ότι το χρώμα επηρεάζει πάρα πολύ όλο το σώμα. Δεν είναι κάτι που βλέπεις σε μια μικρή διάσταση, είναι κάτι στο οποίο είσαι μέσα. Δηλαδή, αν αυτό όλο το πράσινο είναι σαν κάτι σαν να έχεις μπει μέσα στο δάσος. Είναι μια πλέον σωματική εμπειρία. Επίσης, αν προσέξατε, με κάποιο τρόπο εδώ πέρα ο Χόκνη μεταφέρει κάποια μηνύματα. Κάποια στιγμή, αν παρατηρήσατε, έλεγε ότι δεν μπορείς να κοιτάξεις για πολλή ώρα τον ήλιο και τον θάνατο. Δεν μπορείς να κοιτάξεις πολλή ώρα τον ήλιο, θα τυφλωθείς και το θάνατο... παρεμφερός, δηλαδή με λίγα λόγια το μήνυμα του Χόκνεϊ είναι ότι ζήσε τώρα και απόλαυσε τη ζωή, γιατί πραγματικά δεν μπορείς για πολλή ώρα να ασχοληθείς με τον πόνο και το θάνατο. Και αυτό είναι η φιλοσοφία της ζωής του που δίνει. Επίσης έδειχνε τα βιβλία του στο τέλος του δεύτερου βίντεο, αν παρατηρήσατε.